Αν εμφανιστούν λοιπόν αυτοί στην ευρύτερη Ελλάδα, θέτω ένα θέμα ότι η Θεσσαλία θα είναι η πρώτη την οποία θα χτυπήσουν. Θα την χτυπήσουν γιατί υπάρχει αδυναμία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα στη Θεσσαλία. Και πιστεύω ότι εκεί θα ρουφήξουν το αίμα. Αυτό θα το πολύ αίμα Πολύ αρου... σωστά το επισημαίνει, Νίκο Πετρουλάκη, Ανδρέα. Πολύ και, Στον σωστά, Εύρο, και στον Εύρο, Νίκο. Πρώτα η Θεσσαλία, γιατί είναι στην καρδιά τη παραγωγή. Και δεν υπάρχει βοήθεια δεν υπάρχει Ατυχώς. βοήθεια, ήταν ψέματα η δίθεν χρηματοδότηση του Μητσοτάκη. Ενώ η Σλοβενία πήρε δισεκατομμύρια, ο κύριο Μιτσοτάκη δεν έχει πάρει τίποτα επιπρόσθετο και επιπλέον. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και το πολιτικό σκέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε στου φίλου που μα βλέπουν ότι η νέα δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, που είχε υποσχεθεί όταν είχε εκλεγεί πρόεδρό τη ότι θα εκμηδένιζε το δανεισμό, έχει υπερδιπλασιάσει το δανεισμό τη χρωστάει 445 εκατομμύρια στις τράπεζες. Το ίδιο και το Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό. Όταν έχεις ένα κόμμα του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από το κουμπί που θα πατήσει δεν θα πατήσει ο τραπεζίτης, γιατί αναλογιστείτε το, με 10 χιλιάρικα ο τραπεζίτης κλείνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Την κλείνει. Τα κατάσχει όλα. Όταν ένα κόμμα χρωστάει 445 εκατομμύρια στις τράπεζες και λειτουργεί μόνο και μόνο επειδή το επιτρέπουν οι τραπεζίτες, ποιον θα υπερασπίσει. Το δανειολήπτη, τον Έλληνα πολίτη, τον αγρότη, τον μικρομεσαίο, τον εργαζόμενο. Όχι βέβαια, τον τραπεζίτη θα υπερασπίσει. Είναι τυχαίο που το πιο χρεωμένο κόμμα στον πλανήτη, η Νέα Δημοκρατία τη μικρή Ελλάδα με το Ισχνό ΑΕΠ, είναι το πιο χρεωμένο κόμμα στον πλανήτη. Έκανε το ακαταδίωκτο για του τραπεζίτε. Οπότε όταν πηγαίνουμε και εμεί στην κάλπη να ψηφίσουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η ψήφο μα μετουσιώνεται είτε ω ασυλία στον τραπεζίτη, είτε ω προστασία στον δανειολήπτη και τον Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν προσεκτικά την επόμενη φορά τουλάχιστον. Την επόμενη φορά λε. Στι ευρωεκλογέ. Στι ευρωεκλογέ. Καιρό γαραγγή. <Συλίκη> Μάλιστα. Δείτε πάντως... Το... ποιο κόμμα δεν χρωστά και ψηφίστε τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχουν βοσκοί ψηφοφόρου. Δεν πούμε εμεί να ψηφίσετε. <Συλίκη> <Συλίκη> αλλά αν δεν είσαι τραπεζίτη, ε, δεν μπορεί να ψηφίσει αυτό που εξαρτάται από τραπεζίτη. Λογικό δεν είναι.